Περισσότερες από 256.000 περιπτώσεις της νόσου από το νέο ιό καταγράφονται σήμερα σε 184 χώρες του κόσμου, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 10.500 θάνατοι. Υπολογίζεται πως μόλις το 15% αυτών καταγράφεται. Η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της επιδημίας. 45% του συνολικού αριθμού περιπτώσεων της νόσου και 50% του συνολικού αριθμού θανάτων έως εχθές έχουν καταγραφεί την τελευταία εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ανακοινώνουμε σήμερα 31 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 495. 84 από τα κρούσματα έχουν απροσδιόριστη πηγή μετάδοσης. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 7.200 δείγματα για την παρουσία του νέου ιού. 90 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 20 είναι διασωληνωμένοι. Σε όλους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και εξιτήριο από το νοσοκομείο. 19 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όλοι οι σοβαρά ασθενείς παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων συμπολιτών μας έχει ξεπεράσει πλέον τα 72 έτη. Δυστυχώς, μέσα στο τελευταίο 24ωρο κατέληξαν 3 συμπολίτες μας, 2 στην Αθήνα και 1 στην Κοζάνη. Όλοι τους άντρες με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Σχετικά με την εργαστηριακή επιτήρηση, συστρατεύεται στην προσπάθεια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και την επάρκεια αυτών, ειδική ομάδα που τη συντονίζει διακεκριμένη Επιτροπή Επιστημόνων. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, τόσο εγώ και αλλά και εκ μέρους του Υπουργού μας, Βασίλη Κικίλια, τους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, τον καθηγητή κύριο Δερμιτζάκη, πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, τους κυρίους Λουκά Παπαδήμο και Δημήτριο Θάνο από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τους καθηγητές Βασίλη Γοργούλη, Παγώνα Λάγιου και Γκίκα Μαγιοργκίνη από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Κώστα Σταματόπουλο από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είναι ανάμεσα σε αυτή την συντονιστική ομάδα μεταξύ άλλων επιστημόνων που έθεσαν αυτού στη διάθεση της πατρίδας και της πολιτείας και συντονίζουν αυτή την προσπάθεια. Οι δράσεις αυτές εδραιώνουν την επιστημονική μας προσέγγιση, αλλά δεν αλλάζουν το κύριο μήνυμα. Μένω σπίτι με ελαφρά συμπτώματα. Δεν υπάρχει ανάγκη εργαστηριακού ελέγχου στους νέους και υγιείς που έχουν συμπτωματολογία ίωσης. Δεν θέλω να περάσουμε ένα αντίθετο μήνυμα. Αυτό που βλέπουμε και διαχειριζόμαστε σήμερα αφορά τα σοβαρά κρούσματα της νόσου σε ηλικιωμένους και ομάδες αυξημένου κινδύνου και αντικατοπτρίζει την κυκλοφορία του ιού περίπου 10 ημέρες νωρίτερα. Οι προβλέψεις μας αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, παρεμένουν σταθερές για την πορεία της νόσου στην πατρίδα μας. Το αν ο ρυθμός αύξησης αλλάξει, το αν ο ρυθμός των σοβαρών κρουσμάτων, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και επιβαρημένους από χρόνια νοσήματα συνανθρώπου μας, αλλάξει προς τα πάνω γρήγορα και βγει εκτός των προβλέψεών μας, εξαρτάται από την ακρίβεια με την οποία τηρούμε όλη αυτά τα μέτρα. Προς το παρόν, παραμένουμε εντός των προβλέψεων. Νομίζω ακριβή εικόνα για την πορεία της επιδημίας θα έχουμε σε περίπου 2 εβδομάδες και θα είναι τόσο καλύτερη αυτή η εικόνα όσο περισσότερη συμμόρφωση υπάρχει με τα μέτρα. Τα μέτρα που αφορούν 2 στόχους κύριους και στους οποίους πρέπει να είμαστε όλοι προσιλωμένοι. Να προφυλάξουμε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου και να κολλήσουμε όσο το δυνατόν λιγότεροι ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να έχουμε περίπτωση σε νησί του Αιγαίου, στα αγαπημένα μου Δωδεκάνησα, όπου και υπηρέτησα μεγάλο μέρος στρατιωτικής μου θητείας και η μόνη επαφή με την νόσο να είναι επισκέπτης από την Αθήνα. Δεν μπορεί να πλημμυρίζουν οι δρόμοι από εκδρομής που ταξιδεύουν σε στενό συγχρονισμό σε ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο
χωρίς να ξέρουν να νεποάζουν την νόσο. Σας παρακαλώ, το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε είναι να μην έρθετε με κανέναν σε επαφή εκεί που ταξιδεύετε, στην τοπική κοινωνία. Να μείνετε στο σπίτι σας, να μην μεταδώσετε την νόσο σε ανθρώπους αυξημένου κινδύνου, στους συμπολίτες μας. Δεν είναι διακοπές. Αυτές οι συμπεριφορές υποβαθμίζουν όλη μας την προσπάθεια. Αυξάνουν τον κίνδυνο για επέκταση της νόσου σε περιοχές που δεν υπάρχει μετάδοση, στις τοπικές κοινωνίες, στους συνανθρώπους μας που δεν μπορεί να δουλέψει τόσο καλά το νοσοποιητικό του σύστημα και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την ανταπόκριση του συστήματος υγείας σε μελλοντικά σοβαρά κρούσματα εκεί, με δυσκολίες τόσο στην νοσηλεία όσο και στη διακομιδή. Το είπα και χθες. Πόσες φορές πρέπει άραγε να το ξαναπώ? Σήμερα εγκρίθηκαν από την Επιτροπή σχέδιο για το νέο κορονοϊό που αφορά τις ομάδες των νεφροπαθών, που εκπονήθηκε από την ομάδα του καθηγητή κυρίου Μπολέτη και συζητήθηκε εκτεταμένα στην Επιτροπή. Επιπρόσθετα, μετά και το χθεσινό μήνυμα, θέλουμε να παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας αιμοδότες να προσέλθουν σε κινητή μονάδα αιμοδοσίας, όχι στα νοσοκομεία, και να δώσουν αίμα. Όπως τόνισε σήμερα και ο Υπουργός μας, μένουμε σπίτι, βγαίνουμε για να δώσουμε αίμα, να σώσουμε ζωές. Ακόμα περισσότερο αυτές τις δύσκολες στιγμές στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και τώρα υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Όσον αφορά τη συνταγογράφηση της χλωροκίνης, ενός από τα φάρμακα που ακούστηκαν αυτές τις μέρες ως δραστικού έναντι του νέου ιού, με σκοπό τη δημιουργία αποθεμάτων για μελλοντική χρήση στα σπίτια ασθενών, από γιατρούς που δεν συνταγογραφούσαν στο παρελθόν, είχαμε επίσημη δήλωση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και νομίζω αυτό συνιστά αντιεπιστημονική συμπεριφορά και πρέπει να σταματήσει. Το φάρμακο αυτό θα πρέπει να συνταγογραφείται αποκλειστικά και μόνο στους ασθενείς για τους οποίους υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις και ήδη τελειώνουν οι συζητήσεις στον επάνω από εδώ όροφο, στον επάνω ακριβώς όροφο, για τη χρήση αυτού του φαρμάκου σε περιστατικά του νέου κορονοϊού. Θα τελειώσω με μια αναφορά στον ιό της γρίπης. Έναν παγκόσμιο φωνιά, με καταγεγραμμένα 241 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης έως σήμερα στη χώρα μας. Η γρίπη είναι σε κάθοδο. Παρ' όλα αυτά, εφέτος καταγράφηκαν συνολικά 94 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, με διάμεση ηλικία τα 67 έτη. Το 93% των περιπτώσεων γρίπης φέτος οφειλόταν στον ιό γρίπης τύπου Α και ιδιαίτερα στον τύπο Ι3Ν2, που προσβάλλει ιδιαίτερα ηλικιωμένους και ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως και ο νέος κορονοϊός. Ο ιός της γρίπης, ένας ιός που συμπεριφέρεται παρόμοια και του οποίου η εξάπλωση περιορίζεται όταν τηρούνται αυστηρά τα μέτρα για τον κορονοϊό. Ας είμαστε ενωμένοι σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ.